Θοδωρής Καζακίδης. Συγχαρητήρια για την νίκη, coach. Συγχαρητήρια για την προσπάθεια. Ωραίο παιχνίδι, ωραίο περιβάλλον, πολλοί κόσμος. Μπίκος Πατέλης, επιστροφή. Πες μας για όλα αυτά, σε παρακαλώ. Να δώσουμε συγχαρητήρια στα παιδιά της Μάρπισσας και στα δικά μου. Ήταν παιχνίδι, εντάξει, σαφώς είχε πολύ καλό κλίμα. Πρώτα απ' όλα είμαστε όλοι εδώ φίλοι μεταξύ μας. Οι μισοί μας ήταν συμπαίχτες πέρσι. Τα παιδιά γνωρίζονται μεταξύ τους, κάνουν παρέα κάθε μέρα. Θα σε διακόψω. Ναι. Ξέρετε, μου ο Βαγγέλης πριν. Τι? Ότι σε είχε χρόνια παίχτη και ότι, εντάξει, ο μαθητής σήμερα ξεπέρασε τον δάσκαλο. Εντάξει, ο μαθητής δεν ξεπέρασε τον δάσκαλο. Εντάξει, τέτοιχε, νικήσαμε εμείς. Την επόμενη φορά μπορεί να νικήσουν εκείνοι. Ο κότσο Βαγγέλης είναι μπασκετικός μου πατέρας. Δηλαδή, πολλές κινήσεις που είμαι και στον πάγκο και χτυπιέμαι αυτό που σπάω τα πόδια, το έχω πάρει από εκείνον. Είναι πολλά πράγματα έχω πάρει από εκείνον. Εντάξει, τα έχω πει, τα έχω ξαναπεί. Ο Βαγγέλης για μένα είναι κάτι που δεν μπορώ να το περιγράψω. Εντάξει, Θόδωρε, πες μας γενικά για τη δυναμική του μπάσκετ και των αθλημάτων σάλας. Βλέπουμε τον κόσμο στο κλειστό, περιμένουμε το κλειστό στην Παρικιά. Βλέπεις. Είναι, νομίζω, οι προοπτικές και οι συνθήκες διαμορφώνονται, έχουν μια ευνοϊκή συγκυρία. Υπάρχει αυτή η προσπάθεια τώρα. Δεν ξέρω, δεν έχω κάποιο νέο για το πότε ολοκληρώνεται το κλειστό. Αν χτιστεί, θα είναι μεγάλο σύν για τα παιδιά, ειδικά για τους μικρούς και για τους μεγάλους και για τον κόσμο να έρχεται να βλέπει τα παιχνίδια. Εντάξει, και εμείς είμαστε τα παιδιά, οι φίλοι, μερικοί δικοί μας είναι και μακριά. Δεν μπορεί να μην έρχονται και για αυτόν τον λόγο. Εντάξει, άλλο να έχεις κάτι κοντά σου και άλλο μακριά. Μακάρι να χτιστεί, να γίνει μια προσπάθεια. Τώρα εμείς δεν είμαστε ειδικοί. Εμείς περιμένουμε να μπούμε μέσα, να κάνουμε τις προπονήσεις μας, να παίξουμε. Θοδωρή, συγχαρητήρια πάλι. Θέλω να σου ευχηθώ να με τη δική σας προπονητές, αθλητές, παράγοντες στάση να συνεχίσετε να προσελκύετε αυτόν τον πολύ κόσμο που έχουμε και σήμερα, αυτό το πολύ ωραίο, την πολύ ωραία ατμόσφαιρα που δημιουργείτε. Να απολαμβάνουμε αθλητικά 2 ώρα κυριακάτικα, ρε φίλε, μακάρι, να τα ευχαριστιόμαστε. Μακάρι. Αυτό, εντάξει, έχουν πει. Ξεκινάει πρώτα τα παιδιά με τη διαγωγή που έχουν με το χαρακτήρα που δείχνουν μέσα στο παιχνίδι. Πιστεύω ότι ήταν όλοι άψογοι και οι 14 μαζί με εμάς τους προπονητές και τους παράγοντες. Ήμασταν όλοι μέσα στο παιχνίδι φίλοι, γι' αυτό πιστεύω και ο κόσμος ευχαριστήθηκε αυτό που είδε σήμερα. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Θα γίνει μάχη για τη διάδα στον Όμιλο. Θα γίνει μάχη από όλες τις ομάδες. Τώρα έχει γίνει χαμός στον Όμιλο. Θα είμαστε κοντά να σας βλέπουμε. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ.